Δήμαρχος Ναυπλιαίων, ο κ. Κοστούλος, με τίμησε με την Προεδρία του Οργανισμού Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και Τουρισμού, που βεβαίως αποτελεί μια δεδαλώδη, θα λέγαμε, δεδαλώδη είναι οργανισμό, ο οποίος έχει τις δυσκολίες του. Εγώ αισθάνομαι ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι και ο κύριος Χελιώτης που συνέχισε μετά τη ΔΕΠΑΝ στον ΔΟΠΑΤ και ο κύριος Μελισσινός που παρότι γνώριζε πολύ καλά ότι είναι ένας πρόεδρος μεταβατικός, δούλεψε σαν να είχε, ήταν ένας πρόεδρος, εκλεγμένος πρόεδρος, και οι δύο λοιπόν έχουν αφήσει μια πολύ καλή υποδομή. Δεν είμαι της λογικής, μηδενίζουμε το κοντέρ και ξαναρχίζουμε. Παίρνουμε τη σκυτάλη από εκεί που την άφησαν και προχωρούμε βάζοντας ο καθένας μας ένα λιθαράκι και προσθέτοντας κάτι σε αυτό που έχει ήδη γίνει. Το σκεπτικό μου από τη στιγμή που ξεκίνησα ήταν να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΟΠΑΤ, που είναι πολλά, και να δημιουργήσουν αυτό που λέμε πυρήνες, παίρνοντας ως αφετηρία τις θεματικές του χώρου. Έτσι λοιπόν η πρώτη μας συνάντηση που έγινε σε απαρτία τακτικών και αναπληρωματικών μελών, δημιουργήσαμε θεματικές ομάδες. Υπάρχει μια ομάδα που έχει σαν στόχο να συνεργαστεί με τους φορείς πολιτισμού της πόλης και τους ναυπλιώτες που ζουν ή δεν ζουν στο Ναύπλιο, είναι εκτός Ναυπλίου δηλαδή, και μπορούν να αποτελέσουν, που έχουν διαπρέψει το χώρο τους και μπορούν να αποτελέσουν μια συμβουλευτική ομάδα για μας, έτσι επιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο λίγο στην πόλη τους. Να δούμε ένα μεγάλη ενότητα βέβαια σε συνεργασία με το Δήμο, που είναι οι αδερφοποιήσεις, που πρέπει να έχουν στόχο και πρέπει να έχουν και μια λογική με την οποία γίνονται, να εξυπηρετούν ένα σκοπό. Υπάρχει βέβαια η ομάδα του θεάτρου, η ομάδα της, που ασχολείται με τη μουσική, δηλαδή ο δύο φιλαρμονικοί χοροδίες, η ομάδα που θα αναλάβει να επεξεργάζεται, να διαβάζει, να είναι προετοιμασμένη για όλες τις παρουσιάσεις βιβλίων που γίνονται στο βουλευτικό. Υπάρχει η ομάδα του περιβάλλοντος, τώρα η ομάδα του τουρισμού, του αθλητισμού. Υπάρχουν λοιπόν δημιουργηθεί θεματικές ομάδες με τις οποίες συνεργάζομαι ήδη αυτή τη στιγμή για να έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για το χειμώνα που μας έρχεται στην πόλη.